Σήμερα βρίσκομαι αντιμέτωπος με το αίτημα των γιατρών του ΕΟΠΗ να εξαιρεθούν αυτοί από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες από έναν γενικό νόμο της ελληνικής κυβερνήσεως που λέει ότι θα μπορεί η διοίκηση να προχωρά στη διαθεσιμότητα και στην κινητικότητα υπαλλήλων. Για όποιον νομίζει ότι ο ίδιος είναι γεννηθής της Βερσαλίας και όλοι οι υπόλοιποι εμείς οι Έλληνες είμαστε κάτι άλλο κατώτεροι και άρα πρέπει αυτός να εξαιρεθεί, με συγχωρείτε, αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί να το αποδεχθεί. Ο Άδωνης Γεωργιάδης από το Βήμα της Βουλής έστειλε μήνυμα στους γιατρούς του ΕΟΠΗ, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθεί το αίτημά τους για εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα. Την ίδια ώρα, η Αλέκα Παπαρίγα, στην επίκαιρη ερώτηση της οποίας απάντησε ο Υπουργός, άφησε εχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ για τις φοδρές επιθέσεις που έχει εξαπολύσει η Κουμουνδούρου κατά του Άδωνη Γεωργιάδη και εμφανίστηκε θετική στην πρόσκληση του Υπουργού για διάλογο. Εμείς ευχαρίστως θα κάνουμε αντίλογο μαζί σας. Και το λέμε αυτό για να έχουμε καθαρά χαρτιά και για να μην ψάχνουμε να σας βάζουμε χαρακτηρισμούς προσωπικούς και να λέμε ποιος είναι dealer πιανού. Αυτή η συζήτηση είναι από προσανατολιστική μέχρι από βλακωτική για το λαό. Ο δικός μας ο αντίλογος θα έχει συγκεκριμένες θέσεις. Ευχαριστώ που δεν κάνετε προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Πιστεύω ότι αυτή η συμπεριφορά είναι σύμφωτη με την ιδεολογία σας. Γι' αυτό και εγώ πάντα σας σέβομαι ως ιδεολογικό αντίπαλο, εννοώ το ΚΚΕ. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ πρόθυμος να ακούσω τους πάντες και να διορθώσω τα όποια πιθανά λάθη μπορεί να κάνω.